Τη σατυρική εκπομπή στηρίζει Flexi Flyers. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Arpa Kola News με τον Λουκά Κωνσταντίνου και την Κωνσταντια Παύλου. Σε οργασμό διαβουλεύσεων βρίσκεται ο ενδιάμεσο χώρο με επίκεντρο τι προεδρικέ εκλογέ του 2018. Ρόλο πρωταγωνιστικό διαδραματίζει το δίδυμο Νικόλα Παπαδόπουλο Γιώργο Λιλίκα. Κυριολεκτικά μαλλιά κουβάρια γίνανε οι μνηστήρε στον ενδιάμεσο χώρο. Χωρί υπερβολή, σε γόρδιο δεσμό εξελίσσονται οι υποψηφιότητε για τι προεδρικέ εκλογέ. Τον χορό των υποψηφιότητων στον ενδιάμεσο χώρο άνοιξε πρώτο ο Γιώργο Λιλίκα. Σε τροχιά προεδρικών εκλογών εισήλθε και το Δημοκρατικό Κόμμα με την υποψηφιότητα. Του Προέδρου του Νικόλα Παπαδόπουλου να προβάλλει στην πρώτη γραμμή. Τρίτη και μη εξαιρετέα η πρόεδρο τη Αλληλεγγύη. Η Ελένη Θεοχάρου επί του παρόντο περιορίζεται να απευθύνει εκκλήσει για συνεργασία και κάθοδο των πατριωτικών δυνάμεων με κοινό υποψήφιο. Το τι θα πράξει όμω στην συνέχεια μόνο η ίδια γνωρίζει. Επί του παρόντο στηρίζει η γη ηχθείω. Πάντω οι τρει εν δυνάμει από τι δυνάμει του κέντρου έχουν ήδη ξεκινήσει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Στόχο να πλασάρουν αυτού ω του καταλληλότερου για να ηγηθούν του προεκλογικού αγώνα. Κύριε Λέισο, πω που λαλή έχει κανένα που αφισβητά ότι ο Νικόλα ο απομένο του πριγκυπόπουλου είναι ο καταλληλότερο, ο υπέρ μου. Τι να σα πω, κύριε Παπαδοπούλου. Τι να μου πει, τίποτα με μου πει. Τώρα ρωτά με θα θέλει να σου πω, κόρη. Τι σα ρωτώ, κυρία Παπαδοπούλου, πέστε μου. Μεταξύ μα όμω, εντελώ μεταξύ μα, φκάλω τσούνεξε μόνο το όνομα του. Βέβαια, έπια με, το που τον συνάφερα. Κύριε Λίσο. Ε, τότε γιατί λέτε ότι είναι ο καταλληλότερο, κύριε Παπαδόπουλο. αγάπη μου, η ανάγκη μου για προβολή. Αχ, δεν, κατά, δεν το κατάλαβα αυτό. Ε, όχι, ε, ψέματα που λαλή. Τούτην την ανάγκη να είσαι στην τζεσί, αγάπη μου. Διαφορετικά θα ήθελα να σε δείχνει όλη μέρα η τηλεόραση. Εμεί οι δυο σατίζουμε. Και μίλησε. Κόρη μου, εσύ για να σε δείχνει το γυαλί, είναι κατάντησε να κάνει προεκλογική τσινού που σε διάγραψε μπουλά. Ε, σε ρωτήσαμε, γιατί εσύ να που κάνει, εξαναυκάλα σε βουλευτή, ο υπέ μου, αν την έξα σου είναι πίεση. Εν ο σου για ξυκόλησε, κόρη μου, εμπουμόνι μου που έφυγε. Ε, χρειαζόμου λίγο έτσι, ριλάξ που λαλού με στα αγγλικά. Α, έτσι λαλούν τώρα την κλωτσιά στον κόλο, ριλάξ. Κυρία Παπαδοπούλου, έλεο, προσέξτε τι εκφράσει σα, σα παρακαλώ. Άι στην Κωνσταντία μου, άι στην έκφραστη ελεύθερα. Να καταλάβει κι ο Κυπριακός λαός τοπιών τούτους του Δημοκρατικού Κόμματος. Και μίλησε, όι, εν να μου πέσουν τα μαλλιά μου. Πώς θα ν' ακούσω και να αντέξω. Κορί μου, εσείς έχετε πρίγκιπα. Πού να τον έβρετε, πέ μου, πες στα καταγόγια που συχνάζετε, εσείς έχετε στράκα και πριν κυμπαν της στράκας, όχι πέ μου, όχι πέ μου, έχετε. Εσύ, πέ είσαι στο υπηρετικό προσωπικό του πριν κυμπαν. Σε οποί μου προς απάντηση σου, άσχημη, δεν θα πέσω στο επίπεδο σου, στα πατώματα. Κόρη μου, εμείς είμαστε σοσιαλιστές, δημοκράτες, όχι βασιλόφρονες, φασίστες. Να με κάνεις να γελάσω, δημοκράτες, κόρη μου, εξιάσεις πως εμείς είμαστε το δημοκρατικό κ Κυρίε μου, τελειώνει ο χρόνο σα. Έτσι ρωτήσαμε. Δουλειά σου, εσύ, εσύ, εσύ η κόρη που να παρέμβει, τσάλα. Ω εδώ. Έχει περισσότερο από ένα λεπτό τηλεοπτικού χρόνου που μα τρώνε ενώ λέτε ανοησίε. Πάει αγάπη μου. Τε βλακίε είναι οι του πρίγκιπα που δεν Ναι, γιατί εσεί πάτε πίσω. <laughs> Μπράβο, Κωνσταντιά μου, να γιάσει το στόμα σου. Θα το αναφέρω τούτο στο πρίγκιπα Νικόλα. Έτο, έτο, πού φέρτε μου μια κόλλα. Σημειώνω το. Είπαμε πώ είπαμε. Α, Κωνσταντιά Παύλου παίρνει τη θέση τη Vivian Κανάρη στο δελτίο τη τηλεόραση του Ρίκο. Κυρία Παπαδοπούλου, σα παρακαλώ. Δεν να παρακαλά, αγάπη μου. Έβαλα σε έτο θα στη λίστα ζημιώσα σε πρώτη-πρώτη. Μόνο να ψηφίσει τον πρίγκιπα. Γιάξ! Κυπριακή, αλλά ε, ακούεις τι. Κόμμα κόρη μου, ε, ναι, τα βάλεις και ψες το κάδαρο σου και σου ζεις τα πόθια. Κυρία Μαυρονικόλα, θα σταματήσετε, επιτέλους. Θα ανοίγετε τε ρουσέ ενώπιον μου και ενώπιον του Κυπριακού λαού που σημειώστε. Έμεινε νηστικός και λαλείς μου να σταματήσω. Πού είδες το ρουσέ την μου εντάξει, Μονέκα, μα έβαλα το όνομα τη Κωνσταντιά μα πρώτα σε μία λίστα με άλλα χίλια ονόματα. Τέλεια, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολλά καλά. Σας Εσύ, Τσου Αναστασιάδη, ούλου τάσει του φούρνου πάξι μάτια. Λοιπόν, ως εδώ. ω εδώ. Όχι, θα τη απαντήσω, σας. θα τι απαντήσω, κόρη. Και μετά θα σα απαντήσει αυτή και μετά θα ξαναπαντήσετε εσεί και θα πάει λέγοντα. Κυρίε μου, καληνύχτα σα. Κυρίε και κύριοι, την πρόεδρο του Κινήματο Αλληλεγγύη, φιλοξενούμε απόψε στο mm. δελτίο ειδήσεων του ΑΡΠΑ Κολανιού. Κυρία Θεοχάρου, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Θυμηθήκατε ότι υπάρχω, αγαπητοί μου. Μα εσεί μα αναγκάσατε, mm. κυρία Θεοχάρου μου. Τηρείτε γίνει χθίω για τι διεργασίε στον ενδιάμεσο χώρο. Να θεωρήσουμε ότι δεν σα ενδιαφέρει πλέον η Προεδρία. Το καλό μπράμα να αργεί να έρθει, αγαπητή μου. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να τα έβρει ο Νικόλα με τον Λιλίκ. Θεωρείτε ότι θα αποτύχουν. Χίλια τη εκατό. Αν πετύχουν, είμαι έτοιμη να αυτοπυρποληθώ στην πρώτη πλατεία που θα βρω μπροστά μου. πριν αυτοπυρποληθείτε, mm. κυρία mm. Θεοχάρου, πέστε μα, γιατί θα αποτύχουν. Άκου, κόρη μου. Ο Νικόλα θέλει να βγει πρόεδρο. και βρίζει μέρα νύχτα το Ακέλ. Ο Λιλίκ, που το πολύντο γλύψιμον του Ακέλ, έπαθε να φυδάτωση. Η Κύπρο χρειάζεται. Το κάτι άλλο. Δηλαδή. Δηλαδή, χρειάζεται εμένα, μάνα μου, που ξετοιμάζω του όλου χωρί εξαίρεση μέρα νύχτα. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι θέλει να κάνει παρέμβαση στο δελτίο μα ο πρόεδρο τη Χρυσή Αυγή, κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Κύριε Μιχαλολιάκο, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, αγαπητή μου. Προ τι παρέμβαση στο δελτίο μα. Αγαπητή μου, με αίσθημα εθνικής ευθύνη και με μοναδικό στόχο την βοήθεια των αδελφών εθνικιστών πατριωτικών δυνάμεων στην Κύπρο γίνεται η παρέμβασή μου. Δηλαδή... Πιστεύω ότι οι πατριωτικές δυνάμεις στην Κύπρο πρέπει να συσπηρωθούν γύρω από την υποψηφιότητα του Προέδρου του Αδελφού Κόμματος της Κύπρου, του Προέδρου του Ελάμ Χρήστου Χρήστου. Τον εγγυούμε προσωπικά κυρία Κωνσταντια, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και σωματοφύλακας μου. Κορυκορού, εν επιτρέπει πολύ ώρα σε τούτον το φασίστα να λαλεί τα δικά του. Κυρία Θεοχάρου, σα παρακαλώ. Φασίστα? Μα εκτό από το γεγονό ότι εσεί λέτε ότι θα αυτοπυρποληθείτε, κυρία Θεοχάρου, και δεν το κάνετε, ενώ εμεί μόνο πυρπολούμε. Ποιε είναι οι διαφορέ μα, παιδιά? Έχετε μας, ξεπεράσει κάθε όριο, ε? ε? εσεί οι καλαμαράδε. Ο πατριωτικό χώρο τη Κύπρου έχει υποψήφιο. <ΣΣ1> Ακούει όνομα Ελένη Θεοχάρου και ουδέποιαν υπόδειξη δέχεται εξαθηνών. Μα αυτό είναι ρατσιστικό. Διαχωρίζεται του Έλληνε. Έλληνε σε Κύπριου και Ελλαδίτε. Είμαστε σάρξεξ τη ιδέα αρκό. Ρε φασίστα καλαμαρά παρέτα μα. Ποια σάρκα, ρε να ζηστεί. Η σάρκα μου επήρε φόκο να σ' ακούω. Mm. Τον τελευταίο σα λόγο, κύριε Μιχαλολιάκο, μα πιέζει ο χρόνο. Χρήστο Χρήστο, αγαπητή μου για πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Γνήσιο Έλληνα με περγαμινέ σε πράξει παροπλισμών. Το μαρτυρούν οι τουρκαλάδε, οι σχιζομάντιδε και οι μελαψοί που το έζησαν έξω από το οίκημα του Αποέλ. Άτε ρε παρέτα μας ρε φασίστα απόγονε του Χίτλερ. Τι παρέρχομαι κακά σχημη φάλαινα, θα σου στείλω τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη. Βεβαίω τον Κασιδιάρη θα σας στείλω να τα κάνει τις φώκιας χειρότερα από ό,τι τα έκανε στην Κανέλη. Κόπιασε στην Κύπρο να σου να ρε φασιστό μου τρών της δεκάρας και με καλή για σου. Κόρη Ελένη, επαλάβωσες, γιατί δεν το απαντάς. Στον περιμένω να στείλει το πρωτοπαλντίκαρον του για να πάρει μια γεύση τι πάει να πει Κύπρια γυναίκα. Θα πάμε νούλε μαζί να τον παραλάβουμε. Θα του κάνουμε την υποδοχή όπω το αξίζει η κόρη. Πολλέ κότε μαζεύτηκαν εκεί κάτω. Θα σα φάμε με την η πρώτη ηλίθιε. Τι φαίνεσαι, ρε Χίτλερ, και ενόμισε πω οι κυπρέε σαν την παλαβωμένη την κανέλη που κόμμα φωνάζει πω <laughs> <laughs> τεσέφα εν πουτών. Κασιδιάρι. <laughs> Στείλε το ρε φασιστάρα. Στείλε το τζένα σου τον πέψομε. Πίσω πέσοντα, μένα μιλά, με ένα λαλάτο φασιστό, ε. Eh? Παρακαλώ κυρία Κωνσταντια, κι εσείς οι δημοσιογράφοι είστε όλοι πουλημένοι. Θα σας κάνουμε λιώμα, κλώσσες που θα μου πείτε εσείς. Άτε, άτε απ' εδώ. Κόπιασε ρε, κόπιασε και να σε κάνουμε να ακούεις Κύπρον και να κλώθεις καντούνι. Έμπαινε Ελενάρα μου, έμπαινε. Φεύγω, είστε όλοι τρελάδικο εκεί κάτω στην Κύπρο, όλοι μουρλοί. Μα κάνετε μόνο για κινηματογραφική ταινία του φόσκολου. Άτε Κλείστε, κλείστε τα, κλείστε, κλείστε το, δεν θέλω να ξαναβγω στο κανάλι σας. Ρε να το επίε. Άτε κοπέλτες, πάμε να σατσεράσω τσεράσω του ρε χαλουμνού τελικά, Κωνσταντία μου. Ντάλλος να πω το λαλούν και όντο Μιχαλολάκης, Μιχαλολιάκος, είναι πολλά μισογύνης. Δεν θα το πείστε, μα ποτέ ότι θα το έλεγα. Άτε, να, μι, μι, Άτε κορί, έρχομαι για χάρη σου. Εφία με. Άτε Κωνσταντία μου, κοπιάσαι και εσύ μου, καλή νύχτα σας. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε το δελτίο μα. Δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν μεταπτυχιακά από τι εισφορέ των ενεργειακών κολοσσών. Δημόσιοι υπάλληλοι σπουδάζουμε κονδύλια από την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Μάλιστα την Κυπριακή ΑΟΣ. Το γεγονό εξόργησε του βουλευτέ. Όχι γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι επιμορφώνονται. Αλλά γιατί τα περισσότερα κονδύλια από την ΑΟΣ μα καταλήγουν στου δημόσιου υπαλλήλου αντί στους απλούς πολίτες. Συγκεκριμένα 886.000, σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, μόνο για το 2017 θα δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά κύριοι της κυβέρνησης ανήκουν σε όλους τους πολίτες, σε όλους μας. Η Κυπριακή ΑΟΣ δεν είναι κτήμα μόνο των δημοσίων υπαλλήλων. Ανήκει σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να μην σας το πούμε αυτό. Όπω όλοι γνωρίζουμε, ο Τούρκο Πρωθυπουργό επισκέφθηκε παράνομα τα κατεχόμενα εδάφη μα για να προωθήσει την εκστρατεία του Σουλτάνου του για το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι τον Μπιναλή Γιλτιρίμ στην παράνομη επίσκεψή του έπρεπε να το συνοδεύει η σύζυγό του. Και για να τηρηθεί το πρωτόκολλο. Αυτό μα μάρανε. Έπρεπε τον ψευδοπρωθυπουργό, τον κατεχομένο τον Χουσέη Ω στην υποδοχή του υψηλού επισκέπτη, να συνοδεύει η του. Έλα όμω που αυτή έλειπε στο εξωτερικό. Τι να κάνει, τι να κάνει. Βρήκε τη λύση. Τον συνόδευσε η μάμα του. Μάλιστα, κυρίε και κύριοι, τον ψευδοπρωθυπουργό συνόδευσε η μάμα του. Συνεχίζουμε το δελτίο μα με αθλητικέ ειδήσει. Τη μάχη μεταξύ του Σταύρακα του Άρη και του Καραβίδα τη Δόξα φαίνεται για την ώρα να κερδίζει ο Σταύρακα. Ο Άρη έγινε από L το τελευταίο διάστημα και βαδίζει από νίκη σε νίκη. Τελευταίο του θύμα η αδιάφορη Σαλαμίνα, η οποία έγινε το τελευταίο μήνα αναγέννηση. Ο Καραβίδα πάντω δεν είπε την τελευταία λέξη. Στο στενό του φιλικό κύκλο υποστηρίζει ότι χάρη στι διαχρονικά καλέ σχέσει που διατηρεί με την τριπλέτα Κίκη Φανιέρο και Κουτσοκούμνη. Θα καταφέρει τελικά να διατηρήσει την Δόξα και τη Νέα Χρονιά στην Πρώτη Κατηγορία. Μεγάλη επιτυχία για Κυπριακό ποδόσφαιρο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη ότι πέρασε με επιτυχία το τεστ καταλληλότητας το οποίο υποβλήθηκε για να είναι υποψήφιος για μια θέση εκπροσώπου της UEFA στην εκτελεστική επιτροπή της FIFA. Ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης διαθέτει μια παγκόσμια μοναδικότητα. Με εξαίρεση την προεδρία της τάξη του όταν φοιτούσε στην έκτη δημοτικού στο Ελένιο Δημοτικό Σχολείο Στου υπόλοιπου οργανισμού έχει εκλεγεί χωρί ανθυποψήφιο. Χωρί ανθυποψήφιο αναμένεται να εκλεγεί και στην Εκτελεστική Επιτροπή τη FIFA. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τι τέσσερι θέσει ήταν πέντε. Ο εκπρόσωπο τη Ρωσική Ομοσπονδία απέτυχε στο τεστ καταλληλότητα. Έτσι, οι εναπομείναντε τέσσερι υποψήφοι αναμένεται να εκλεγούν χωρί την διαδικασία εκλογών. Κυρίε και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε ακόμα ένα δελτίο ειδήσεων από το ARPA Cola News. Επόμενο δελτίο ειδήσεων την ερχόμενη Πέμπτη στι 7 παρα 20. Κυρίε και κύριοι, καλό σα βράδυ! βράδυ. Τη σατυρική εκπομπή στηρίζει Flexi Flyers. Ταξιδεύει επαγγελματικά. Ταξίδεψε με άνεση. Η Flexi Flyers οργανώνει τα ταξίδια σα ολοκληρωμένα. Ισιτήρια, ξενοδοχεία, μέσα διακίνηση και ό,τι άλλο χρειαστείτε για να έχετε ένα άνετο επαγγελματικό ταξίδι στα μέτρα σα και σε τιμέ προπάντων λογικέ. Φυσικά μπορείτε να κρατήσετε και online μέσω τη ιστοσελίδα μα flexipavlaflyers.net. Βρείτε μα και στο facebook. Flexi Flyers. Σα ταξιδεύει άνετα και εγγυημένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εννοείται λένε να βίσου Α, πάμε, Γιατί, δεν ήμασταν τέλειοι. Επειδή κάποιο δεν θέλει να τα θέλει να ένα Πάμε. Αλλά γιατί, αλλά, ναι. Sorry. Συγγνώμη, Δεκατρία. Συγγνώμη, δεν δεκατρία. Συγγνώμη, τα δεκατρία. τα Πέντε αν έφαγα. να σε κεράσω εδώ, ξέρει αλήθεια. Στην εκτελεστική επιτροπή της ΦΥΣΦΑ. Της ΦΙΣΦΑ. Πάμε, 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 Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο... Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, την επόμενη πέμπτη... Την επόμενη πέμπτη. Είχατε σκοπό να σου κάνω τα πάντα πάει. Να μου ψάχνεις που κάτω μάτσι εσύ. Κάνε κασέρκια σου κάτω. Κάνεις και πιάνεις. Αντιγόνη, αντιγόνη. Πως Στέντια μου αγαπώ τη. Έχω τη μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ψυχή μου. και το υφούιν της. Το κάτω, που κάτω. Κάσε στην Κύπρο θα σου παίρνω ρε φασιστό μου τρόπο. Πάντα μου τούτον ούλο ρε. Να μου τούτον ρε. ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, κύριος να μου πάω, να μου πάω. Τι είπα εγώ. Θέλω να γελάσω, να σφιχτώ. Γιώργα μου, σε παρακαλώ, θέλω να δείχνεις κατανόηση. Θέλω ότι να τραβάς τα μαλλιά σου, αλλά τι να σου κάνω. Ο Μιχαλολιάκος αριστερά, και ο Μιχαλολάκης. Είμαι στη μέση. Καταρχάς, καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντία, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και με μοναδικό στόχο την βοήθεια των αδελφών εθνικιστών πατριωτικών δυνάμεων στην Κύπρο γίνεται η παρέμβαση. <Λελόνι> Έλα τώρα ανατριχιάσαμε, τριχιάσαμε, άντα <Λελόνι> αφήστε <Λελόνι> τα αφήστε <Λελόνι> τα αυτά. Φασίστε <Λελόνι> και ρατσιστέ <Λελόνι> και όλοι τα λέτε και όλοι κατηγορείστε. <Λελόνι> <Λελόνι> ρατσιστέ, μα εσά μα λέτε ρατσιστέ, κυρία Θεοχάρου. Είσαστε όλοι μουρλοί μου εκεί στην Κύπρο. Τελικά, Κωνσταντία μου, δεν να πω το λαλούντζι, ο Μιχαλολάκη, Μιχαλολιάκο, είναι πολλά μισογίνη. Μπράβο, Κωνσταντία θα το αναφέρω τούτο στον πρίγκιπα Νικόλα. Έτω, σημειώνω το που την πένα μου, σημειώνω το για να μην το ξεχάσω. Κωνσταντια Παύλου παίρνει τη θέση της Βίβια Κανάρη στο δελτίο της τηλεόρασης του Ρίκ.